Πάμε να συναντήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον Γιάννη Ζιάκα για να δούμε όλα τα νεότερα από το μαφιόζικο χτύπημα στα Σεπόλια. Γιάννη. Εδώ στα Σεπόλια η γειτονιά είναι ακόμα αναστατωμένη. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που από το πρωί μας λένε πως χθες το απόγευμα, λίγο πριν τις 6, οπότε και έγινε η δολοφονία στην καφετέρια που βλέπετε πίσω μου. Ήταν πολλοί εκείνοι μας είπαν ότι άκουσαν τους πυροβολισμούς και βγήκαν ανάστατοι να δουν τι έχει συμβεί και πως ακόμα υπάρχει μία ανησυχία στη γειτονιά. Βέβαια, συγκλονίζουν και οι μαρτυρίες των ανθρώπων που είδαν μπροστά τους τη δολοφονία. Μας λένε ότι έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο διάχρονος καθόταν ακριβώς δίπλα στην πόρτα. Τον τελευταίο καιρό συνήθιζε να έρχεται εδώ να πίνει έναν καφέ για μισή ώρα. Δεν πρόλαβε βέβαια να αντιδράσει. Όπως είπαμε, όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα. Προσπάθησε να μπει μέσα στην καφετέρια ώστε να προστατευθεί. Βέβαια δεν πρόλαβε. Οι σφαίρες ήταν πολλές. Τον βρήκανε. Ενώ ένα στοιχείο που επίσης είναι αρκετά σοκαριστικό είναι πως λίγο πριν πέσει στο έδαφος, σύμφωνα και πάλι με τις μαρτυρίες, προσπάθησε να δει τον άνθρωπο που τον πυροβόλησε, ο οποίος διέφυγε μέσα στα στενά και πιθανότατα από την οδό Αμβρακίας, μια κάθετη οδό στην Δυραχείου.